Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, να λύσουμε μερικές παρεξηγήσεις αρχικά και να μας πείτε πού πάει το πράγμα με το Κυπριακό. Έχουν γραφτεί αρκετά δημοσιεύματα και στην Κύπρο και εδώ στην Ελλάδα ότι η εμπλοκή που προέκυψε ανάμεσα στον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Ακιντζή για το θέμα του Κυπριακού, για το θέμα των διαπραγματεύσεων, προήλθε από ελληνικό χέρι. Συγκεκριμένα φωτογραφίζεται ο κύριος Κοντζιάς. Υπάρχει τέτοια εμπλοκή ή όχι? Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν υπήρξε εμπλοκή λόγω της τάσης της, είτε της ελληνικής κυβέρνησης, είτε πιο συγκεκριμένα του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Εξωτερικών. Η εμπλοκή, το πρόβλημα που προέκυψε στις συνομιλίες, ήταν λόγω της τακτικής από τουρκικής πλευράς σύνδεσης της συζήτησης του κεφαλαίου του εδαφικού με το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Και ξέρετε, πρέπει να αναφέρω με πάσα, είναι κάτι το οποίο προκύπτει ξεκάθαρα μέσα από την εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης στο Κυπριακό, ότι δεν πρέπει σε καμία από τις περιπτώσεις να εξισώνουμε την Ελλάδα και την Τουρκία σε σχέση με το Κυπριακό. Η Ελλάδα, η εμπλοκή της Ελλάδας. Προφανώς, γιατί η Τουρκία είναι αδύναμη κατοχής εκεί. Ακριβώς. Και η εμπλοκή της Ελλάδας περιορίζεται στο κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων και δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή στα άλλα πέντε κεφάλαια που συζητούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και δεν θα πρέπει ούτε καν να εισαγάγουμε στο δημόσιο διάλογο μας, αν θέλετε, τέτοιου είδους προσεγγίσεις που ενδεχομένως αποσκοπούν να εξυπηρετήσουν άλλες σκοπιμότητες σε μια κρίσιμη φάση του Κυπριακού. Επικοινωνία του κυρίου Τσίπρα με τον, με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και του κυρίου Κουτζιά υπήρξε αυτές τις ημέρες? Υπάρχει συνεχής επικοινωνία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Υπάρχει επικοινωνία σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, υπάρχει επικοινωνία σε επίπεδο των διπλωματικών γραφείων και υπάρχει απόλυτος συντονισμός σε σχέση και με τον επιδιωκόμενο στόχο αλλά και με την τακτική, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο της επίλυσης του Κυπριακού. Κύριε εκπρόσωπε, έχετε πληροφορίες εσείς ως κυπριακή κυβέρνηση ότι κυοφορείται κάποια συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ερντογάν? Μάλιστα, η εφημερίδα Πολίτης, η κυπριακή εφημερίδα Πολίτης, γράφει σήμερα ότι πρόκειται να γίνει κάποιο ραντεβού 4 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ερντογάν. Και επειδή το μαξί μου εδώ το αρνείται, μήπως έχετε πληροφόρηση εσείς να μας δώσετε από αυτό? Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρξε αίτημα από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας για τη συζήτηση του θέματος της ασφάλειας και των εγγύσεων. Υπήρξε θετική ανταπόκριση από πλευράς Άγκυρας, αλλά δεν έχει μέχρι στιγμής, και σύμφωνα πάντα με τη δική μας ενημέρωση, δεν έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί το πότε θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω συνάντηση. Άρα δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω το εν λόγω δημοσίευμα. Λοιπόν, μάλιστα. Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσουμε είναι, το πλαίσιο του διαλόγου παραμένει ανοιχτό παρά το γεγονός τι συνέβη στο Μον Πελεράν? Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Πιστεύετε ότι θα επανέλθει η τουρκοκυπριακή πλευρά στο διάλογο? Κοιτάξτε, ο διάλογος είναι η μόνη οδός που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μπορούμε να φτάσουμε στην επίλυση του Κυπριακού. Υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στους δύο ηγέτες, μια συμφωνία που λέει ότι είναι η ώρα να συζητήσουμε το εδαφικό. Ήταν εξάλλου αυτός ο λόγος που είχαμε μεταβεί στην Ελβετία. Ένα καθοριστικό κεφάλαιο, η πρόοδος στο οποίο θα επιτρέψει να καθοριστεί και η ημερομηνία για μια πολυμερή διεθνή διάσκεψη. Άρα ευελπιστούμε ότι το συντομότερο δυνατόν θα συνεχιστεί ο διάλογος από εκεί που έχει μείνει, έτσι ώστε να δούμε μέσα πάντα από τη διαπραγμάτευση, μέσα πάντα από το διάλογο, πώς δημιουργούνται εκείνες οι προοπτικές για να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Επανέρχομαι λίγο στο θέμα του κυρίου Κοντζιά, απλά για να μας διευκρινίσετε, επειδή υπήρξαν και δημοσιεύματα ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απείλησε ακόμη και με παραίτηση αν προχωρούσε ο κύριος Αναστασιάδης. Δεν ξέρω αν υπήρξε μετά από αυτά τα δημοσιεύματα κάποια επικοινωνία και αν το διαψεύδετε πλήρως κι εσείς. Διαψεύδω απόλυτα τέτοια δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει καμία διάσταση απόψεων ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών, ούτε, επαναλαμβάνω, σε κανένα άλλο επίπεδο. Υπάρχει απόλυτη ταύτιση και συνεννόηση όσον αφορά τον επιδιωκόμενο στόχο και θα πρέπει όλοι,
επαναλαμβάνω, να προβληματιστούμε από πού προέρχονται τέτοια σενάρια και τι αποσκοπούν να εξυπηρετήσουν. Από πού προέρχεται, κύριε Χριστοδουλίδη, διότι το είδαμε ολοσέλιδες ξεκίνησαν καταχωρήσεις στον κυπριακό τύπο. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τα πρώτα δημοσιεύματα, ξεκίνησαν με αφορμή δηλώσεις από τουρκικής πλευράς. Δηλώσεις οι οποίες ενδεχομένως να αποσκοπούσαν να εξυπηρετήσουν άλλες σκοπιμότητες. Εμείς μιλάμε βάσει γεγονότων. Τις οποίες δηλώσεις υιοθέτησαν ελληνοκυπριακά μέσα. Δεν θα μπω στη λογική ποιοι τα υιοθέτησαν και πώς τα υιοθέτησαν και πώς τα παρουσίασαν είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. Εγώ μιλώ στη βάση πραγματικών δεδομένων, στη βάση πραγματικών γεγονότων και μπορώ να σας αναφέρω με τα πάσης βεβαιότητας ότι δεν υπάρχει το όποιο πρόβλημα στις σχέσεις των δύο χωρών. Άλιστα. Αντίθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Λευκοσία, εκτιμά τον ρόλο που η Ελλάδα διαδραματίζει σε αυτή την δύσκολη προσπάθεια που καταβάλλουμε. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί λύση? Αυτό είναι ο στόχος μας. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν εξαρτάται αποκλειστικά για μας. Άρα δεν είμαι σε θέση να απαντήσω με τα βεβαιότητα στο ερώτημά σας. Μπορώ να αναφέρω με τα βεβαιότητα στη δική μας πρόθεση, τη δική μας βούληση, τη δική μας ετοιμότητα και το γεγονός ότι από μέρος μας θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά και ειδικότερα από την Τουρκία. Γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση, συζητούμε τέτοια κεφάλαια που αντιλαμβάνεστε ότι. Είναι η τελευταία ευκαιρία, κύριε Χριστοδουλίδη. Δεν είμαστε θειασσόντες μιας τέτοιας προσέγγισης. Δεν υπάρχουν τελευταίες ευκαιρίες. Εκείνο που υπάρχει και είναι γεγονός είναι ότι όσο περνά ο καιρός, τα τετελεσμένα που δημιουργούνται επί του εδάφους δυσκολεύουν την εξέβρεση λύσης. Αυτό είναι ένα γεγονός που κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Αλλά από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, επικεντρωνόμαστε στο στόχο με απόλυτη σοβαρότητα και ευελπιστούμε να πετύχουμε να φτάσουμε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ούτε χρονικά μπορούμε να οριοθετήσουμε πότε θα υπάρξει ξανά έναρξη του διαλόγου. Δεν υπάρχει. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Τα καλύτερα ευχόμαστε, κύριε Χριστοδουλίδη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε. Φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είμαστε χαρούμενοι όταν συνομιλούμε μαζί σας και θα. Θα τα ξαναπούμε, τέλος πάντων, παρακολουθούμε πολύ μεγάλο το θέμα. Το Κυπριακό και έφτασε πολύ κοντά και στην επίλυση.